Κύριε Κυριάκο, τι ακριβώς συμβαίνει και έχουμε δεύτερη κινητοποίηση μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα? Το τελευταίο διάστημα έχουμε γνωστοποιήσει στην τοπική κοινωνία το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα πρόληψης, πρόβλημα υποχρηματοδότησης δηλαδή. Και αυτή τη στιγμή, με αυτή την απεργία, θέλουμε να αναδείξουμε τη μη τήρηση των υποσχέσεων από το Υπουργείο Υγείας, καθώς μία μέρα πριν από την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών είχαν γίνει δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι θα καταβληθεί τουλάχιστον το μισό του οφειλόμενου ποσού. Εμείς θεωρούμε ότι από τη στιγμή που αυτή η υπόσχεση δεν τηρήθηκε, έγινε για να μην υπάρξουν αντιδράσεις από τη μεριά μας στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας. Ωστόσο, υπήρχαν αντιδράσεις, έτσι κι αλλιώς υπήρξαν κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, δεν υπήρχαν? Υπήρχαν, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό για το σύνολο των κέντρων πρόληψης αυτή τη στιγμή. Έχουν προβλήματα και λειτουργικά και ήδη εκπεραίωσης του επιστημονικού τους έργου. Και φαίνεται ότι αυτή η στάση αδιαφορίας συνεχίζει. Τίνει να γίνει στάση εμπεγμού απέναντι στο έργο και στην προσπάθεια των εργαζόμενων στα κέντρα πρόληψης. Και θέλουμε να το αναδείξουμε στην τοπική κοινωνία, να σταθεί στο πλάι μας και να δοθεί επιτέλους μία λύση, γιατί το πρόβλημα είναι άμεσο και για το δικό μας κέντρο. Τι περιμένετε από αυτή την κινητοποίηση? Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Υπουργός έχει τη δυνατότητα να υπόσχεται και να αναιρεί τις υποσχέσεις του σε λίγο χρονικό διάστημα, μια κινητοποίηση μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα στην κατεύθυνση που εσείς θέλετε? Το ζητούμενο είναι για μας να μην αποσιωπηθεί το όλο συμβάν, να μην κουκουλώνεται με δηλώσεις και υποσχέσεις πολιτικών προσώπων. Εμείς θέλουμε να δείχνουμε στο φως τα ψέματα ή τις υποκριτικές υποσχέσεις τους, να γίνει αυτό γνωστό στους συμπολίτες μας και φυσικά να τους δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι τους θέλουμε στο πλάι μας, προκειμένου να πετύχουμε τη λύση που χρειάζεται. Από την τελευταία σύσκεψη που έγινε, μείνατε ικανοποιημένοι όσον αφορά την συμπαράσταση από τους τοπικούς φορείς? Ναι, με την ευκαιρία θα ήθελα να ξανατονίσω τις ευχαριστίες μας προς όλους τους φορείς που παραβρέθηκαν, που συμμετείχαν και κάνανε δηλώσεις με τις οποίες συμφωνήσανε και για τη σημασία του έργου του Κέντρου Πρόληψης και για την ανάγκη να επιληθούν τα προβλήματά του. Φαίνεται ότι είναι στο σύνολό του στο πλάι μας και αυτό είναι τελικά το ζητούμενο. Ευχαριστούμε πολύ.